Να πάμε λίγο, Εύη, στον Άγιο Νικόλαο, σωστά. Στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ναι, προκειμένου. Εκεί που ο αιματοκρίτης από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε και γίνεται αυτή τη στιγμή αιμοδοσία από πολίτες και κυρίως φοιτητές που έχουν σπεύσει στο σημείο. Τα είπαμε τηλεφωνικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στείλαμε συνεργείο, συνάντησε την κυρία Γεριανάκη, την πρόεδρο του αιματοκρίτη. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, απ' τον Νίκο. Είμαστε ακόμα στην Αλικαρνασσό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε στο πλάνο. Υπάρχει ακόμα ουρά, συνεχίζουν να έρχονται φοιτητές, νέοι άνθρωποι. Η συγκίνησή μας είναι πραγματικά μεγάλη. Δίνουν με πολύ μεγάλη υπομονή, παρόλο που χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα. Ναι. Και ευχαριστούμε πραγματικά και το Πανεπιστημιακό που μένει ως τέτοια ώρα για να δώσουν όλοι όσοι επιθυμούν αίμα. Και σίγουρα περιμένουμε όσους δεν προλάβουν το Σάββατο το πρωί στο έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου, γιατί είναι μια πραγματικά ευκαιρία να στείλουμε όχι μόνο αίμα, αλλά ένα πολύ δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας. Πόσοι έχουν περάσει συνολικά μέχρι και αυτή την ώρα, πάνω κάτω, κυρία Γεριανάκη? Νομίζω ότι έχουμε ήδη χάσει τώρα, η τελευταία φορά είχαν γύρω στα 50 άτομα γραφεία, αλλά σίγουρα είναι πολύ παραπάνω τώρα. Μάλιστα, μέσα σε λίγη είναι ώρα πολύ μεγάλη αιμοδοσία. Φανταστείτε ότι η ανακοίνωση βγήκε το πρωί, σχεδόν το μεσημέρι. Οπότε τα νέα παιδιά μέσω social media το κοινοποίησαν. Πραγματικά έχουν έρθει και πολλοί φοιτητές ιατρικής. Είναι μια αιμοδοσία πολύ συγκινητική. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω πώς νιώθουμε όλοι. Και παρόλο που το κλίμα είναι, ξαναλέω, βαρύ και πένθυμο, η αιμοδοσία είναι μια πράξη που δίνει σε όλους μας ελπίδα και δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είναι εδώ για τον συνάνθρωπό του όταν χρειαστεί. Θα συνεχιστεί και αύριο, θα υπάρξει και συνέχεια, έχετε προγραμματίσει κάτι? Σίγουρα το Σάββατο το πρωί θα δούμε αν υπάρξει ανάγκη για κάτι έκτακτο. Σίγουρα όμως το Σάββατο το πρωί στο Δημαρχείο. Μάλιστα, κυρίως μας είπατε στην αρχή ότι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προσέλθει, φοιτητές, προκειμένου να συνεισφέρουν και ακριβώς να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια. Οι φοιτητές έδωσαν το παρόν, είναι ευνόητοι οι λόγοι, μας συγκινούν. Πολλοί από την ιατρική, αλλά και από όλες τις σχολές. Και έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά τηλεφωνήματα από φοιτητές σε πολλές πόλεις και στο Ηράκλειο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι φοιτητές δίνουν αίμα, όπως δίνουν και τακτικά, αλλά αυτή τη φορά συμβολίζοντας ότι είμαστε εδώ, στέλνουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας. Πραγματικά και οι παλιοί βέβαια αιμοδότες έχουν έρθει, όπως σε κάθε αιμοδοσία, αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό για μένα και για μας τον αιματοκρίτη είναι η αυθόρμητη παρουσία των νέων εθελοντών αιμοδοτών και κυρίως των παιδιών που σπουδάζουν στην πόλη μας. Κυρία Γεριανάκη, οφείλω να προχωρήσω σε ένα υποκειμενικό σχόλιο, καθώς είστε ένας δυνατός άνθρωπος και είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω τόσο συγκινημένη, αλήθεια είναι. Και αναφέρουμε σε αυτή την ανταπόκριση, τη σημερινή ανταπόκριση των νέων στο κάλεσμά σας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα. Εννοείται δεν χρειάζεται κανένας πανικός, γιατί οι άνθρωποι που χρειάζονται αίμα και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας κινητοποιήθηκε, ήδη στάλθηκαν μονάδες και από την Κρήτη και από τη Ρόδο και από την Αλεξανδρούπολη, οπότε καλύφθηκαν. Αυτό που μένει από όλο αυτό είναι ότι παραμένουμε άνθρωποι, το ότι τα νέα παιδιά κινητοποιούνται σε κάτι τόσο σημαντικό. Δεν ξέρω τι πιο ελπιδοφόρο μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία που μοιραζόμαστε μπορεί να στείλει ως μήνυμα κανείς. Νομίζω ότι είναι η πιο συγκινητική αιμοδοσία που εμείς στο Σύλλογο στον Αιματοκρίτη έχουμε μοιραστεί ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γεριανάκη. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε κοντά μας και σε κάθε αιμοδοσία και ιδιαίτερα σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.